Η απώλεια που τη στιγμάτισε, ο γάμος για 15 ημέρες, ο μεγάλος έρωτας με το γιο του Ζαμπέτα και ο χλεβασμός για ένα σίριαλ. Ηθοποιός και showwoman είναι η Ελιγκίνη. Είναι μια παρουσία που έχει ξεχωρίσει στο χώρο του θεάματος. Δεν είναι μόνο ταλαντούχα ηθοποιός, αλλά έχει ασχοληθεί και με το τραγούδι. Η Νέλη είναι γεννημένη το 1949 στον Πειραιά, με ρίζες από την Κέρκυρα. Σπούδασε στη σχολή του Κωστή Μιχαηλίδη και στη συνέχεια αποφύτησε από τη σχολή του Εθνικού Οδείου. Η μητέρα της ήταν μοδίστρα και πολλά ρούχα που φορούσε ακόμη και σε ταινίες είναι ραμμένα από την ίδια τη μανούλα της. Πιστεύει στο Θεό και αισθάνεται την Παναγία να την προστατεύει. Βαριέται τις κοσμικότητες, ενώ είναι απλή και ζεστή. Δηλώνει πως δεν είναι ιδιαίτερα κοκέτα, αν και πάντοτε κομψή, ενώ της αρέσει να γυμνάζεται και να περπατά. Λατρεύει την επαφή με τον κόσμο, ενώ είναι πάντοτε άμεση μαζί της. Της λείπει ένας σύντροφος και πλέον οι σχέσεις της με το μονάκριβο γιο της έχουν αποκατασταθεί πλήρως. Η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής της ήταν όταν έχασε τον πατέρα της και μετά από λίγο καιρό και τη μητέρα της. Η ίδια είχε πει για τον εαυτό της: «Έχω καταγωγή από την Κέρκυρα. Η μουσική κυλάει στο αίμα μου. Στο νησί μας και ο τελευταίος χωριάτης μια κιθαρούλα την παίζει. Τα παιδικά μου χρόνια είναι γεμάτα καλοκαιρινά απογεύματα στα χωράφια, γύρω από τα πηγάδια, με κερκυραίους της υπαίθρου να πλένει τη σοδειά τους με κολατσιό, κιθάρες και τον πατέρα μου να τραγουδά. Ο πατέρας μου υπήρξε ο μέντορας μου, του χρωστάω την καριέρα μου. Η μητέρα μου ήθελε να γίνω δασκάλα, γιατί έβλεπε ότι αγαπούσα τα παιδιά. Παρ' όλα αυτά, στα 16 μου βρέθηκα στην Αυστραλία, σαν μέλος του χοροδράματος, σε μια φανταστική εμπειρία. Η οικογένειά μου με στήριξε τις αποφάσεις μου. Η μητέρα μου στάθηκε πολύ δίπλα μου όταν γεννήθηκε ο γιος μου. Από 12 ετών άρχισε να ασχολείται με την υποκριτική, συμμετέχοντας στο παιδικό θέατρο του Διονύση Χιόνι, ενώ ασχολήθηκε με το λαϊκό τραγούδι. Έχει εμφανιστεί σε πολλές συμμετοχές σε ταινίες από το 1970 έως το 1990. Η ίδια είχε πει για την καριέρα της τα πρώτα χρόνια: «Ήμουν πολύ αυγάλτη μικρή, ντροπαλή και ψαρωμένη όταν με επέλεξαν να παίξω σαν εντζενή δίπλα στο τότε εγώ η Κώστα Κακαβά. Έχω συμπορευτεί με τα 3/4 του ελληνικού θεάτρου και συνάντησα κολοσσούς. Ο Κωνσταντάρας με πήρε από το χέρι και όσο μικρός κι αν ήταν ο ρόλος της Δόνας στην τηλεοπτική σειρά Εκείνες και εγώ, συζητήθηκε όσο τίποτα. Πέρασα απίθανα στα διαλύματα των γυρισμάτων, απορροφώντας τη γνώση ενός Κώστα Πρετεντέρη που έγραφε το σενάριο. Μία δεκαετία αργότερα την είδαμε στην επιτυχημένη σειρά του Αντένα Καλημέρα Ζωή και ακόμη πιο πρόσφατα σε μία guest συμμετοχή στα Εγκλήματα, όπου υποδιόταν τη φίλη της Κορίνας από τα παλιά. Το 2009 και το 2011 αντίστοιχα, πρωταγωνίστησε στις θεατρικές παραστάσεις Το Κλουβί με τις Τρελές και Σε Σουάρια Δολοφόνους. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στο θέατρο. Η Νέλη Κίνη είχε τρεις μεγάλες διάρκειες σχέσεις και δύο γάμους. Ο πρώτος κράτησε 9 μήνες και ο δεύτερος μόλις 15 ημέρες. Ο πιο μεγάλος της έρωτας ήταν με τον Μιχάλη Ζαμπέτα, δηλαδή με τον γιο του Γιώργου Ζαμπέτα, και έκτοτε δεν έφυγε από τη ζωή της. Πάντα υπήρχε μια επικοινωνία, παρότι και οι δύο είχαν προχωρήσει τις ζωές τους μετά το χωρισμό τους. Η ίδια είχε πει: «Ο δεύτερος γάμος μου ήταν μια λάθος απόφαση και το καταλάβαμε πολύ γρήγορα και οι δύο». Η Νέλη Κίνη είχε χωρίσει μέσα σε 15 ημέρες. Η ίδια είχε πει: «Δεν μου αρέσει η δέσμευση καθόλου. Μου αρέσει η ελευθερία και πίστεψέ με, την απολαμβάνω πάρα πολύ. Ήταν ένα πείσμα μου, το έκανα και τελείωσε. Πήγα παρακάτω». Σε άλλη τη συνέντευξη είχε πει: «Δεν σκέφτομαι τρίτο γάμο. Δεν έχει θέση στη ζωή μου. Δεν προλαβαίνω άλλωστε με τόσο που κάνω καθημερινά. Είμαι 18 χρόνια μόνη μου. Παλιότερα ήθελα να κάνω ένα δεύτερο παιδί, αλλά δεν είχα χρόνο. Τώρα θέλω σαν τρελή να γίνω γιαγιά». Η αγαπημένη ηθοποιός είχε μιλήσει το 2019 για την περίοδο που έπαιζε στο θρυλικό σίριαλ «Η γειτονιά μας» και είχε αναφερθεί στις έντονες αντιδράσεις που είχε από τον κόσμο στο δρόμο. Συγκεκριμένα είχε πει: «Έκανα τη γυναίκα του καπετάνιου, ο οποίος ερωτοχτυπημένος έκλαιγε και είχε καταντήσει ένας μεθύσταγας. Με μίσησε κανονικά ο κόσμος, δηλαδή για ένα χρόνο δεν μπορούσα να κυκλοφορήσω. Αυτά που με συνέβαιναν στο δρόμο ήταν απίστευτα. Πήρα ένα ταξί για να πάω στο στούντιο και αναγνωρίζοντάς μου ο ταξιτζής, μου είπε ότι θα με αφήσει στον Κορυδαλό, στα Νταμάρια, για να χάσουν τα ίχνη μου. Έκλαιγα τόσο πολύ που δεν το ευχαριστιόμουν και κάποια στιγμή πήγα στον Κώστα Πρετεντέρη και του είπα: «Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ή διώξτε με ή βγάλτε με από το σίριαλ. Ή τέλος πάντων σκεφτείτε κάτι, γιατί με βρίζουν στο δρόμο πολύ άσχημα, ενώ εγώ θέλω να με αγαπάνε».